Γεια σου ομορφιές μου και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και μπορώ να σου πω ότι τώρα είμαι λίγο καλύτερα. Η αλήθεια είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήμουν καθόλου καλά, γι' αυτό και αν δεν μπήκα στη διαδικασία να σου γυρίσω κάποιο βίντεο. Η αλήθεια είναι ότι αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα, γιατί εγώ δεν ήμουν σε καλό mood. Πολλά μου φταίγανε, οπότε το αποτέλεσμα ήταν να ρίξω ένα γερό κλάμα, να μου φύγουν όλα αυτά που είχα μέσα μου και πάλι καλά που ξέσπασα σε κλάματα, να μην πάθω και κανένα εγκεφαλικό ή γυναίκα. Οπότε, όπως βλέπεις και στον τίτλο, σήμερα ήρθαμε εδώ να σου πω τι πράγματα κάνω εγώ στην καραντίνα για να μην σαλτάρω. Οπότε φτιάξε ένα καφεδάκι και έλα να τα πούμε. Μέχρι τότε όμως, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου, να με ακολουθείς στα social media και μην ξεχνάς να χτυπάς την dolce κουδούνα για να σου έρχονται περισσότερα βίντεο από την Μπέλα Μέρη. Πάμε να αρχίσουμε! Ας τα πάρουμε λίγο όμως από την αρχή. Δεν ήταν μόνο η προηγούμενη εβδομάδα που δεν μπήκα στη διαδικασία να σου γυρίσω βίντεο. Αυτό στην αρχή, όταν άρχισε, δεν το είχα πάρει πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να υπάρχει τόσο έκταση σε όλο αυτό το θέμα. Δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω καν ότι πρέπει να στείλω εγώ μήνυμα για να πάω στο σούπερ μάρκετ να κάνω τη σωματική άσκηση. Όχι πως περπάταγα, αλλά θέλω να σου πω. Έστω να στείλω ένα μήνυμα να πάω στο φαρμακείο, δηλαδή δεν, ούτε καν. Έλεγα εντάξει, εμείς οι Ελληνάρες πάντα θα βρούμε λύση. Όμως πίστεψέ με, όταν χρειάστηκε να βγω για το σούπερ μάρκετ ή το φαρμακείο ή να πάω τη μαμά μου στο γιατρό και έπρεπε να στείλω μήνυμα, εκεί την άκουσα πάρα πολύ. Εκεί είδα την απελπισία, βγήκα στους δρόμους και δεν υπήρχε ψυχή. Όλο αυτό εμένα μου στήχησε, γιατί μου έβγαλες, μου στέρισες βασικά την ελευθερία μου. Εγώ, όπως με ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει πάρα πολύ το έξω, να πίνω ένα καφέ, να επισκέφτομαι τους δικούς μου ανθρώπους, να πούμε κάποιες βλακίες, να χαμογελάσουμε. Έβγαινα πάρα πολύ. Έτσι. Γιατί έτσι. Το να βγαίνεις σε ένα μπαλκόνι, για μένα αυτό δεν είναι τίποτα. Όταν ένας άνθρωπος έχει μάθει από το γεννησιμιού του να βγαίνει έξω, τι να του κάνω όλο αυτό. Οπότε εκεί άρχισα και με έπιανε το άγχος. Δεύτερον, τα παιδιά μου, έτσι όπως τα έχεις μάθει, το σκυλί και το παιδί, έτσι όπως το έχεις μάθει. Είχανε μάθει και έχουνε μάθει να βγαίνουνε έξω. Είναι δύο τα παιδιά εδώ μέσα. Δεν είναι ένα, όπως καταλαβαίνεις, και το ένα το μικρό είναι πάρα πολύ ζωηρό. Οπότε είναι και διαφορετικό φύλο. Χαμός. Δεν υπάρχει πάρκο, δεν υπάρχει φρέσκος αέρας, όχι μην πάνε εκεί γιατί θα κολλήσουνε, όχι γιατί δεν γίνεται, οπότε αφού η μάνα δεν ήταν καλά, πώς θα είναι τα παιδιά καλά. Μετά, στο καπάκι, ήρθε και η τηλεκπαίδευση. Ναι, μεν το καταλαβαίνω ότι το Υπουργείο δεν θέλει να χάσουμε την επαφή με την ύλη γιατί μπορεί να χάσουμε τη χρονιά, αλλά πουλάκι μου καλό. Καλό μου Υπουργείο, να ξέρεις ότι τα παιδιά θέλουν την ελευθερία και όσο τους ζορίζεις και δεν μπορείς να τα γράψεις στις πλατφόρμες και οι πλατφόρμες αυτές που έχεις κάνει στη χώρα του Μεσαίωνα, γλυκό μου Υπουργείο, και δεν φορτώνει αυτό εμένα, μου ερχότανε πιο πολύ το άγχος, δεν μπορούσα να γράψω τα παιδιά, μιλάμε για δύο παιδιά, βγες από το ένα, πας, μπαίνεις στο άλλο username, δεν φορτώνει. Πού θα στείλουμε μαμά τις εργασίες, τι θα κάνουμε, μπαίνει εντωμεταξύ, έμπαινε η εργασία, δώσε εκείνο, όλο αυτό εμένα με μπούκωσε πάρα πολύ, βγήκε πάνω από το κεφάλι μου και πελάγωσα και ήρθε και έδεσε στην εβδομάδα που δεν μπορούσα να σου κάνω βίντεο, οπότε δεν ήμουνα καλά και αυτό και δεν μπορούσα να μπω στη διαδικασία να σου δημιουργήσω και σε ένα περισσότερο άγχος. Το θέμα είναι ότι οι περισσότερες ήταν οι αρνητικές σκέψεις από ότι οι θετικές. Οπότε έκατσα και σκέφτηκα και λέω πάρ' αλλιώς, γιατί αν θες πάθεις λαλά, υπάρχουν και δύο παιδιά, υπάρχει και η μαμά σου, υπάρχει και ο άντρας σου, οπότε κοπέλα μου γλυκιά, κάτσε και συγκεντρώσου, δεν είσαι μόνο εσύ, το περνάει όλος ο κόσμος. Και δεν είναι εγωιστικό αυτό που λέω, αυτό είναι η αλήθεια. Αυτή ήταν η παρηγοριά μου. Οπότε, είμαι εδώ να σας πω ότι μετά από εκείνη τη μέρα που μου βγήκε το κλάμα και έτσι συγκεντρώθηκα, είμαι εδώ να σου πω τι κάνω εγώ ακριβώς στην καραντίνα για να περνάω καλά και να μην σαλτάρω. Η καραντίνα έχει και τα καλά της. Πρώτα απ' όλα, επειδή όπως σας είπα, μ' αρέσει να μιλάω, αφοσιώθηκα περισσότερο στους φίλους μου. Έχουμε και την τεχνολογία την οποία είναι τούμπανο στις μέρες μου. Σκεφτείτε τώρα όλο αυτό να γινότανε επί του 90, χωρίς τίποτα.
Δεν ξέρω πού θα πηγαίναμε. Τέλος πάντων, ας έρθουμε τώρα στο 2020, ας το απολαύσουμε. Λοιπόν, και όλο αυτό με έκανε να έρχομαι και πιο κοντά στους δικούς μου ανθρώπους. Αυτό κάνω δηλαδή, κάθε μέρα. Μιλάω με το Skype, μιλάω με το Viber, ασχολούμαι περισσότερο με το Instagram, μιλάω με τους συναδέλφους στο Instagram, στο YouTube. Έτσι περνάει η ώρα, έχω λιώσει στα story. Πάλι καλά που υπάρχουν τα social, ειλικρινά τα ευγνωμονώ. Έχω λιώσει που λέτε στο story, κοιτάω να κάνω ωραία δημιουργικά πράγματα, φωτογραφίες καθημερινά, είμαι πολύ ενεργή στα account μου, κοιτάω ουσιαστικά να κάνω τον καραγιόζι και για μένα, αλλά και για τα παιδιά μου. Πρέπει και το έχουν ανάγκη να βλέπουν μια χαρούμενη μαμά. Όσον αφορά το skin care, εννοείται ότι το περιποιούμε πάρα πολύ καλά το δερματάκι μου και το πρωί και το βράδυ. Εξάλλου εγώ το skin care το αγαπούσα γενικά. Τώρα όμως είμαι στη φάση που έχω να σου πω ότι έχω δοκιμάσει και καινούργια brand και είμαι απόλυτα ευχαριστημένη. Δεν το αμελώ, εξάλλου δεν το αμελούσα, αλλά και να θέλω να το αμελώ, πες μου γυναίκα τι να κάνω. Λοιπόν, οπότε δεν ξεχνάω να κάνω το πρωί και το βράδυ το skin care. Μετά, αυτό που κάνω κάθε μέρα και ειλικρινά με ευγνωμονεί το σώμα μου, είναι ένα χαλαρό μπανάκι κάθε βράδυ. Παιδιά, είναι όλα τα λεφτά. Εν τω μεταξύ, μετά το μπάνιο, έχω λατρέψει πάρα πολύ αυτό εδώ πέρα, το γαλάκτωμα σώματος ή πάρτο όπως θες, λοσιόν. Είναι από την καινούργια φόρμουλα της Dallon, είναι το Rock Me, ένα body milk, το οποίο δεν είναι φρουτώδης, δεν είναι tropical, δεν είναι, πώς να σου το πω, σε καλοκαιρινό. Το mood είναι λίγο πιο βαρύ, είναι λουλουδάτο, μου έρχεται η μυρωδιά του βιολετή, γενικά ένα λουλούδι πάρα πολύ βαρύ θα το έλεγα, δεν είναι άσχημο, είναι πάρα πολύ ωραίο, μου ενυδατώνει απίστευτα την επιδερμίδα μου, μυρίζει όσο το θέλω, δηλαδή δεν με ενοχλεί καθόλου, μπορεί να είναι λίγο βαριά η μυρωδιά, αλλά δεν με ενοχλεί καθόλου, διαρκεί, ρε φίλε, και το εκείνο την ώρα νομίζω ότι το σώμα μου βγαίνει και μου λέει, like, ρε παιδί μου. Φοβερό. Λοιπόν, οπότε κάνω μπανάκι κάθε μέρα, το χρειάζομαι και μετά φιλενάδα λιώνω στο Netflix. Μπορεί αυτό το λιώνω στο Netflix να μην έχει όριο. Και θέλεις να σου πω κάποιες ταινίες, εδώ είμαι θα σου πω. Δεν ξέρω αν έχεις δει το Casa de Papel, πάω το από την αρχή αν δεν το έχεις δει. Φοβερό. Βέβαια, έχει βγει το season 4, το έχω λιώσει, το έχω δει. Περιμένω σαν τρελή το 5. Θέλεις να δεις κάτι άλλο ισπανικό, πάρε το Elite. Φοβερό. Θέλεις τι άλλο να πάρεις να δεις ισπανικό, δες το Locked Up. Απίστευτο. 4 κύκλοι, φανταστικό. Εν τω μεταξύ, δεν σου είπα. Έχει και τα άλλα καραντίνα. Μπορείς να μάθεις ξένες γλώσσες. Με τόσο ισπανικό που βλέπω, ειλικρινά σου μιλάω, θα τη δω διαφορετικά. Μπορεί να πάω να γραφτώ μετά να μάθω ισπανικά. Γι' αυτό σου λέω, έχει και τα καλά της η καραντίνα. Τώρα, όσον αφορά το μακιγιάζ, η αλήθεια είναι ότι δεν βάφομαι κάθε μέρα, όμως από εδώ και πέρα είπα για να φτιάχνω την ψυχολογία μου να κάνω και 2 φορές και 3 φορές ένα μακιγιάζ πολύχρωμο, γιατί η πολυχρωμία και γενικά το μάτι θέλει να είναι ξεκούραστο και να βλέπει ευχάριστα πράγματα, όχι μαυρίλες και αυτό. Οπότε ένας λόγος παραπάνω που έκανα αυτό εδώ πέρα το πολύχρωμο μακιγιάζ, εννοείται ότι έχω αγαπήσει αυτή την παλέτα από Jaclyn Hill, μην τα ξαναλέμε, τη Volume 2. Οπότε είπα ότι Μαρία πρέπει να δημιουργήσεις και να κάνεις τουλάχιστον 3 μακιγιάζ την εβδομάδα. Οπότε ένα άλλο πράγμα που θέλω έτσι να κάνω είναι να γυρίζω τουλάχιστον ένα βίντεο τη εβδομάδα. Ναι, γιατί το βρίσκω πάρα πολύ δημιουργικό όλο αυτό και γενικά δεν με αφήνει να βαριέμαι, γιατί πρέπει να κάνουμε και το μοντάζ όπως γνωρίζετε. Οπότε γύρισε το βίντεο και κάνε μοντάζ, είναι κάτι δημιουργικό. Αυτό βέβαια εντάξει, εννοείται δεν μπορείς να το κάνεις κάθε μέρα. Υπάρχουν όμως και συνάδελφοι που το κάνουν 3 φορές την εβδομάδα και ειλικρινά τους λέω μπράβο. Εγώ άμα μπορούσα και θα το έκανα κι εγώ, αλλά λόγω των παιδιών δεν μπορώ να το κάνω. Το άλλο που έχω να σου πω είναι ότι όταν κάνω μακιγιάζ έχω λατρέψει 2 primer. Λοιπόν, το ένα primer είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι από Essence. Είναι πάρα πολύ οικονομικό. Είναι το Mattifying Pore Minimizing Primer, το οποίο έχει μέσα μαύρη άλγυρο. Το χρώμα του είναι γκρι, δεν είναι ακριβώς μαύρο. Είναι τσιμεντή θα το έλεγα, γκρι. Είναι πάρα πολύ κολλώδες, όμως απορροφάται εύκολα από την επιδερμίδα και όταν έρχεται σε επαφή με το foundation, είναι τέλειο.
Το άλλο που θα σου πρότεινα να κάνεις, όπως το έκανα και εγώ, είναι να κάνεις ηλεκτρονικές αγορές. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να αργήσουν, αλλά είναι μια καλή ψυχολογία για σένα να αγοράζεις πράγματα και να ανεβαίνεις ψυχολογικά. Το τελευταίο καιρό πήρα βαφές για τα μαλλιά μου. Τα μαλλιά μου ήταν σε απελπιστική κατάσταση. Πήρα που λέτε βαφές από το Δάφνη. Το δημιούργησα μόνη μου εγώ αυτό το μαλλί, δηλαδή μου το έβαψε η μαμά μου. Εδώ πέρα δεν πείραξα καλά, μόνο ρίζα έβαψα. Ρώτησα την κομμότριά μου, μου έδωσε τις οδηγίες και να τα τώρα εδώ πέρα η όμπρα οι καταστάσεις. Δεν με νοιάζει όμως που είναι εδώ πέρα λίγο περισσότερο μαύρο, θα ανοίξει εξάλλου. Εγώ έκανα μια βλακία εκεί πέρα με το πεντάρι. Αλλά τώρα εντάξει. Το άλλο που κάνω μέσα στην καραντίνα είναι ότι συνεργάζομαι με τα παιδιά μου, παίζω πολλά επιτραπέζια και έρχομαι πιο κοντά μαζί τους στις εργασίες, τα βοηθάω ουσιαστικά, γιατί αυτό το πράγμα που τους ζητάνε να κάνουν, τέλος πάντων. Υπάρχει όμως διαφορά από εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό. Εμείς παίρνουμε σε καλούς εκπαιδευτικούς και έτσι αυτά που μας δίνουν είναι πάρα πολύ δημιουργικά. Αλλά και πάλι σας ξαναλέω ότι τα παιδιά θέλουν καθαρό αέρα και γενικά ένα φρέσκο αέρα στον εγκέφαλο. Άλλο πράγμα που κάνω στην καραντίνα είναι ότι κοιμάμαι πάρα πολύ. Αυτό δεν μπορώ να ξέρω αν είναι καλό ή κακό, γιατί ξυπνάω και πάλι νιστάζω. Δηλαδή αισθάνομαι λίγο τον εαυτό μου ότι είμαι και λίγο σαν ζόμπι. Αλλά όπως βλέπεις φλενάδα, φρεσκαδούρα, η φράπα έχει γίνει τσίτα από τον ύπνο. Το ήθελα τον ύπνο, η αλήθεια είναι, δεν θέλω το άγχος του 7.30, 8 και 4 το χτυπάει το κουδούνι. Όχι, αυτό δεν το έχουμε. Το θέμα είναι ότι όταν θα ξαναεπανέλθουμε στην καθημερινή μας ρουτίνα, να δω τι θα λέω, δεν μπορώ να ξυπνήσω, τα παιδιά μου τρέχουν από δείχνει. Κοιμάμαι όμως και το ευχαριστιέμαι. Ένα πράγμα που κάνω στην καραντίνα, μη γελάσεις, είναι ότι δεν βρίσκω και ανθρώπους να τσακώνομαι. Γιατί είμαι και ένας άνθρωπος πάρα πολύ λοιπόν, το οποίο όταν γενικά έρχομαι σε επαφή με δημόσιες υπηρεσίες, μου φέρνουν το αίμα στο κεφάλι και τσακώνομαι. Άρα δεν έχω άνθρωπο να τσακωθώ, καταλαβαίνεις. Ένα πράγμα που δεν πρέπει να κάνουμε στην καραντίνα, κορίτσια μου, προσέχτε, δεν πρέπει να τρώμε. Ποιος κάνει διατροφή? Ποιος έχει να μιλήσει 2 μήνες με τη διατροφολόγο? Εγώ. Πώς να την πάρω τη γυναίκα? Ντρέπομαι. Εννοείται ότι δεν κάνω διατροφή. Παιδιά, με τρώμε εδώ μέσα σαν... Δεν θες να ξέρεις σαν. Δεν ξέρω πώς θα βγούμε. Το καλό είναι ότι δεν έχω πάρει και παραπάνω κιλά από τότε που ξεκίνησε η καραντίνα. Δεν ξέρω πώς το ελέγχω αυτό όταν τρώω, μήπως την τρώω. Το άλλο που κάνω μέσα στην καραντίνα, ότι κάνω δουλειές. Παιδιά, δεν το συζητάω. Έχει γίνει η γενική, η οποία δεν την είχα κάνει. Οπότε, κάντε δουλειές. Όλο και κάτι θα βρεθεί μέσα στο σπίτι. Άλλο πράγμα που κάνω στην καραντίνα, λιώνω στο YouTube. Ειλικρινά σας μιλάω, πιστεύω ότι όλο αυτό με την καραντίνα θα πάρουμε πτυχίο. Θέλεις το μακιγιάζ, θέλεις σε διάφορες φτιάχτο μόνος σου, θέλεις τη μαγειρική, έχω λιώσει στο YouTube, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν βλέπουμε κορίτσια ειδήσεις, γιατί όταν βλέπουμε ειδήσεις και βλέπουμε αυτά τα άσχημα πράγματα, μας ανεβαίνει πίεση. Οπότε, no τηλεόραση. Αυτό ήταν το βίντεο, φιλενάδα. Θα κοιτάξω να είμαι ενεργή κάθε εβδομάδα, γιατί δεν μου κάνει καλό το να λείπω από το YouTube. Δεν θέλω να χάνετε το χαμόγελό σας όσο μπορείτε, την αισιοδοξία, γιατί θα βγούμε από αυτή τη ρημάδα, θα βγούμε και θα πάνε όλα καλά. Να μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να χτυπάτε και την τόλτσε κουδούνα για να σου έρχονται όλα τα βίντεο από την Μπέλα Μέρη και μην ξεχνάς τα social media. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε super duper, φιλάκια πολλά!